δεύτερη φορά όταν ήρθε τον πήρε σφαγμένο. Φωνικό στο Ηράκλειο με ένα 35χρονο πατέρα δύο ανήλικων παιδιών να πέφτει νεκρός από μαχαιριά που φέρεται να δέχτηκε από μια 26χρονη γυναίκα γειτόνισσά του χρήστη ναρκωτικών ουσιών. Η νέα περιστατικότητα, ο άνθρωπος πάρκαρε το αυτοκίνητο του, το βγήκε τα σκαλιά, ναι, και στη γωνιά τον περίμενη κοπελιά του κάρφωσε το μαχαίρι. Τόσο απλά. Κάποια κοπελιά που έμενε κοντά. Μένει δίπλα ακριβώς στο διπλανό διαμέρισμα, απλά κάνει χρήση ηρωίνης κτλ. Απλά τις προηγούμενες μέρες τη έκανε μια παρατήρηση και κάλεσε στην αστυνομία άνθρωπος. Έχει μωρά. Τη φώναζε, έκανε όλη τη σπίτια εκεί πέρα, τα έκανε όλο κάτω. Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Ξεροπόταμου. Για ασήμαντη αφορμή, ξέσπασε καυγάς με την 26χρονη κατηγορούμενη να προκαλεί, όπως αναφέρουν πληροφορίες, το θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου με αιχμηρό αντικείμενο στο ύψος του θώρακα κοντά στην καρδιά. Ειδοποιηθήκαμε αργά, μετά τις 12. Οι ώρες έχουν καταγραφεί από το τηλεφωνικό κέντρο. Πήραμε μία κλήση που έλεγε ότι είναι πτώση. Πήγαμε αμέσως στο σημείο εκείνο. Πήραμε κάποιον 35 ετών, ο οποίος ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Είχε ένα κτύπημα στο θώρακα από τέμνον όργανο. Κάναμε τα πάντα, διασωληνώσαμε ό,τι χρειάστηκε, απεινιδωτής, τα πάντα όλα, κατέληξε. Αστυνομικοί του τμήματος δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου συνέλαβαν την 26χρονη για ανθρωποκτονία σε βάρος του 35χρονου πατέρα. Έχει δύο παιδάκια. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Γειτόνι, είμαστε. Σας χαιρετούσε. Μας χαιρετούσε. Ήταν πάρα πολύ καλός και σωστός οικογενειάρχης. Η γυναίκα του πολύ καλή και όλα πολύ καλά. Νίκες, τον Νίκη το πήγε χθες το βράδυ στη σπιτονικό κυρά. Δούλευε ό,τι μπορούσε. Τις προάλλησε η αστυνομία, την πήρε. Την αφήσανε ελεύθερη. Γιατί είχε γίνει φασαρία πάλι εδώ. Είχε γίνει φασαρία. Δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν αυτοί οι άνθρωποι ελεύθεροι. Εγώ απλά την είδα το απόγευμα εδώ ότι κυκλοφορούσε και ήταν σε μια κατάσταση αμόκ που λέμε. Ναι. Και είχα την κόρη μου εδώ και φοβήθηκα. Αλλά της λέω στην κόρη μου, ελάτε μέσα. Ο 35χρονος αλλοδαπός έπεσε αιμόφυρτο στο πάτωμα. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΦ, άφησε την τελευταία του πνοή. Κάναμε όλο το πρωτόκολλο, δεν ανένυψε και μεταφέρθηκε ταχαίως σε διάστημα 3-4 λεπτών στο Πανεπιστημιακό. Εντάξει, εξέπνευσε κατά την. Ήταν θανάσιμο το χτύπημα. Ήταν θανάσιμο το χτύπημα. Ήταν στο ύψος του θώρακα, ψηλά στο θώρακα. Κοντά στην καρδιά. Τον βρήκαμε σε κλιμακοστάσιο, σε σκαλιά. Σε σκαλιά, από ό,τι ανάφεραν και οι διασώστες μου. Την αφήσανε ελεύθερη και ήρθε να σφάξει τον άνθρωπο. Αυτός ήταν πάρα πολύ ήσυχος. Και αυτή στην ουσία δεν ήταν εδώ. Ήταν στη Γερμανία και ήρθε πριν ένα μήνα, λέει. Στην περιοχή επικράτησε πανικός, ενώ ακολούθησαν δραματικές ώρες στο σπίτι του 35χρονου πατέρα με την οικογένειά του. Αυτό που θέλανε, ναι. Ήταν πολύ καλός οικογενειάρχης. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ηρακλείου. Για έναν φιλήσυχο άνθρωπο που μοχθούσε για την οικογένειά του, κάνουν λόγο περίοικοι, οι οποίοι επίσης συγκλονίστηκαν από την τραγωδία και για ασήμαντη αφορμή.